Σήμερα το δολοφονικό χέρι του παρακράτους προέβη στο αποτρόπαιο αυτό έγκλημα, θέλοντας να στείλει μήνυμα προς τον αγωνιζόμενο λαό, προς τον κάθε αγωνιστή. Η επιχείρηση εξόντωσης του Λαμπράκη δεν ήταν μία μεμονωμένη πράξη κάποιων θερμοκέφαλων, ακροδεξιών, νοσταλγών του ναζισμού και του φασισμού. Η δολοφονία του οργανώθηκε από ξένες μυστικές υπηρεσίες με την... και πραγματοποιήθηκε από το ελληνικό παρακράτος, το παλάτι και τους επίσημους μηχανισμούς του κράτους με την ανοχή και τη στήριξη της κυβέρνησης της αστικής τάξης. Είχαν περάσει άλλωστε 7 μόλις χρόνια από την τελευταία επίσημη εκτέλεση ξημερώματα της Πρωτομαγιάς του 1955 του λαϊκού αγωνιστή κομμουνιστή Χρήστου Καραντάη. Το μήνυμα που ήθελε να στείλει το αστικό κράτος ήταν ότι αυτή θα είναι η μοίρα του καθενός που σήκωνε κεφάλι και αγωνιζόταν ενάντια στην εκμετάλλευση και τους εκμεταλλευτές, ενάντια στην κοινωνική αδικία, ενάντια στον ιμπεριαλισμό και τους πολέμους που ασταμάτητα γεννά. Πίστευε το κράτος των αστών ότι με τη βία και τη φυσική εξόντωση μπορούσε να επιβάλλει την άνομη εξουσία του. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης όμως δεν ήταν τυχαίος. Δεν ήταν ένας αγωνιστής για την ειρήνη και την δημοκρατία γενικά, όπως θέλουν να τον παρουσιάσουν και να μας πείσουν πολλοί σήμερα. Ο Λαμπράκης ως κορυφαίος αθλητής στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου το 1936, όπου πήρε μέρος, δεν δίστασε να φωτογραφηθεί δίπλα στον μαύρο Ολυμπιονίκη Τζέσε Όουενς, που με τα 4 Ολυμπιακά ρεκόρ κατάφερε να γελιοποιήσει τον Χίτλερ και τις ρατσιστικές και μισάνθρωπες θεωρίες του περί υπεροχής της άριας φυλής. Αψήφισε τις πιθανές συνέπειες που θα μπορούσε να έχει επιστρέφοντας ο Λαμπράκης στην Ελλάδα, όπου ήδη είχε εγκατασταθεί η δικτατορία του Μεταξά. Το 1943, μέσα στην κατοχή, διοργάνωσε αγώνες για την ενίσχυση των λαϊκών συσσητείων για τη σωτηρία του λαού από την πείνα. Η κοινωνική και πολιτική του δράση δεν σταμάτησε όμως εκεί. Ο βαθύς ανθρωπισμός του εκφράστηκε και με τον τρόπο που άσκησε την επιστήμη του, την ιατρική. Παρέχοντας δωρεάν τις γνώσεις και τις υπηρεσίες του σε ανθρώπους φτωχούς και άπορους. Το 1961 εκλέχθηκε βουλευτής Πειραιά με το εκλογικό συνδυασμό της ΕΔΑ και του Εθνικού Αγροτικού Κόμματος. Παράλληλα ανέπτυξε πρωτοπόρα δράση στην οργάνωση της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ήθεση και Ειρήνη και στους αγώνες της. Του Νικηφορίδη, του Μπελογιάννη, του Πλουμπίδη, χιλιάδων και χιλιάδων αγωνιστών του λαού μας που μέσα στις φυλακές και τις εξορίες, μπροστά στα στρατοδικεία και τα εκτελεστικά αποσπάσματα δεν δίλασαν. Δεν συντηβάστηκαν, δεν υπέγραψαν δήλωση μετανοίας. Σήμερα που η οσμή του πολέμου γίνεται όλο ένα και πιο έντονη στην περιοχή μας και σε ολόκληρο τον κόσμο, σήμερα που η όξυνση των αντιθέσεων μεταξύ των μεγάλων υπερεστικών δυνάμεων και συνασπισμών για το ξαναμοίρασμα του κόσμου και των πλουτοπαραγωγικών πηγών των λαών φέρνουν όλο ένα και πιο κοντά το ενδεχόμενο ενός γενικευμένου πολέμου, αυξάνει όσο ποτέ άλλοτε η ανάγκη δυνάμωσης του αγώνα για ανατροπή του συστήματος της εκμετάλλευσης και του πολέμου. Το μαχητικό, αντιπεριαλιστικό, αντιπολεμικό κίνημα ειρήνης στην ίδια γραμμή με το γνήσιο ταξικό εργατικό κίνημα, με τα κινήματα των γυναικών και της νεολαίας, συνολικά το ενιαίο λαϊκό κίνημα θα πρέπει να σηκώσει ψηλά τη σημαία του αγώνα ενάντια στη συμμετοχή της Ελλάδας στους υπεριστικούς σχεδιασμούς, πολέμους και επεμβάσεις.
για την επιστροφή όλων των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων από τις ευρωνατοϊκές αποστολές στο εξωτερικό, για να κλείσουν όλες οι ξένες βάσεις, στρατηγία και στρατόπεδα εκπαίδευσης, για να βγει η χώρα μας από τις συμμαχίες των δολοφόνων ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Όνων του Γρηγόρη Λαμπράκη από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που έχει προσδέσει τη χώρα μας στο άρμα των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ, που εμπλέκει τη χώρα μας βαθιά στους συμπεριστικούς σχεδιασμούς και πολέμους, που παραδίδει τα χώματα και τις θάλασσες της πατρίδας μας για νέες και νέες αμερικανονατοικές βάσεις και στρατόπεδα εκπαίδευσης, που υπογράφει αντικομμουνιστικά ψηφίσματα με όλο το ακροδεξιό και φιλοφασιστικό σκυλολόι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μέγιστη ντροπή η σκύλευση της μνήμης του Λαμπράκη από αυτούς που συμβιβάστηκαν, που έγιναν οι καλύτεροι εντολοδόχοι της ελληνικής αστικής τάξης και των ξένων μονοπωλίων, που τα παρέδωσαν όλα στους υπεραλιστές του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έγιναν σημεοφόροι και οι προτιμόμενοι εταίροι του Τραμπ και των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, που σφιχταγκαλιάζονται με το Ισραήλ, το κράτος δολοφόνο του ηρωικού Παλαιστινιακού λαού. Είναι αισχρή πολιτική εκμετάλλευση η περιφορά του πολιτικού φακέλου του Γρηγόρη Λαμπράκη από την κυβέρνηση και τους υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ, που στείλουν δίθεν εκθέσεις με μοναδικό σκοπό τα ποταπά πολιτικά ωφέλη που επιδιώκουν από αυτό. Είμαστε αντίθετοι. Αυτό το έσχος πρέπει να σταματήσει. Θα μας βρουν μπροστά τους. Εμείς, συναγωνιστές και φίλοι, με κυρίαρχο το σύνθημα «Στον υπεραλισμό καμιά υποταγή, μόνη υπερδύναμη είναι η λαοί», συνεχίζουμε. Βαδίζουμε ακλόνητοι στα βήματα του Λαμπράκη, μέχρι το τέλος, μέχρι τη νίκη.